Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει σοβαρό ζήτημα και στο θέμα της διαφάνειας και στο θέμα της διαφθοράς. Όμως αν συγκρίνει κανείς τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες που πήρε αυτή η κυβέρνηση τα δύο αυτά χρόνια, τα θέματα που αναδείχθησαν και πήγανε στη δικαιοσύνη, τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε να χυθεί άπλετο φως σε μια σειρά από κρίσιμες υποθέσεις, Siemens, Kelplon, Novartis, αν συγκρίνει κανείς τις προσπάθειες που έχουμε εμείς καταβάλει και τα αποτελέσματα με αυτό που γινόταν τα τελευταία κυρίως χρόνια, θα διαπιστώσει ότι είναι η μέρα με τη νύχτα. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, σε θετικές συνεισφορές. Όμως, κύριε Θεοδωράκη, δεν μπορεί να παραβλέπετε το γεγονός ότι αυτά τα δύο χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά και συγκεκριμένα βήματα. Μπορεί να μην καταφέραμε να πιάσουμε τα ποσά τα οποία ευελπιστούσαμε όταν ξεκινάγαμε, ιδίως στον χώρο του λαθρεμπορίου. Όμως πρέπει να παραδεχθείτε ότι τα αποτελέσματά μας είναι αξιόλογα αποτελέσματα. Ιδίως στον χώρο στον τομέα των καπνικών. Οι κατασχέσεις στα Τελωνία το 2015 φτάσαν στις 327.000. Συγγνώμη, 327 εκατομμύρια τεμάχια το 2015 κατασχέσεις τσιγάρων στα Τελωνία. Το 2016, 456 εκατομμύρια. Από αυτές τις κατασχέσεις βεβαιώθηκαν 600 εκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε για έναν δεκαπλασιασμό βεβαιωμένων εσόδων στα δημόσια ταμεία που ήρθανε μόνο από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καπνικά είδη. Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό? Τα βεβαιωμένα, το ίδιο και στα αλκοολούχα ποτά. 2015, 52, σας είπα κύριε. Το 2015 στα αλκοολούχα ποτά είχαμε 52.000 λίτρα, το 2016 249.000 λίτρα. Διπλασιασμός των βεβαιωμένων ποσών. 40 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το να μπορέσει κανείς να συγκρουστεί και κυρίως να φέρει αποτελέσματα σε ένα δίκτυο διαφθοράς το οποίο είναι διαδεδομένο και έχει βαθιές ρίζες. Θέλει χρόνο, θέλει συγκρούσεις, θέλει αποφασιστικότητα. Εμείς αυτή την αποφασιστικότητα την έχουμε επιδείξει. Και έρχομαι σε κάποια ζητήματα τα οποία θέσατε και τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι κρίσιμα. Αναφερθήκατε για άλλη μια φορά, διότι έχει γίνει η καραμέλα των ημερών, σε έναν επιχειρηματία, τον οποίον εμείς δεν φτιάξαμε. Τον βρήκαμε. Δεν φτιάξαμε κανένα επιχειρηματία εμείς. Και μάλιστα, κύριε Θεοδωράκη, να σας πω και κάτι, δεν είναι συνεταίρος των δικών μου συνεργατών. Συνεταίρος του κυρίου Θεοδωράκη, του κυρίου Θεοδωρικάκου. Όχι, δικό σας δεν είναι όντως. Του κυρίου Θεοδωρικάκου, ο οποίος είναι συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς δεν βγάλαμε κανένα διαγωνισμό για να δώσουμε με ανάθεση, κύριε Θεοδωράκη. Δεν δώσαμε κανένα διαγωνισμό με ανάθεση. Ο λόγος για τον οποίο πράγματι σπάσαμε το Πάτρα Πύργο σε πολλές εργολαβίες ήταν για να μπορέσουν να πάρουν περισσότεροι εργολάβοι εργολαβίες από ό,τι γινόταν μέχρι το παρελθόν. Δεν το καταφέραμε προς ώρας, διότι ένας πηγαίνει και μειοδοτεί. Αλλά η διαδικασία είναι ανοιχτή. Γιατί μας κατηγορείτε γι' αυτό? Και ο κύριος Πίρτζης, ο Υπουργός Υποδομών, είχε την ευθυξία και στις τρεις πρώτες και στην τέταρτη διαδικασία να πάει στον εισαγγελέα και στους επιθεωρητές και να δώσει όλα τα στοιχεία να ελέγξουν και αν χρειαστεί να παρέμβουν. Ποιος άλλος το είχε κάνει αυτό? Είναι εύκολο να πετάς στον ανεμιστήρα λέγοντας κάτι το οποίο μπορεί να πιάσει, αλλά να δούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έρχομαι σε ένα άλλο κρίσιμο κατά την άποψή μου ζήτημα. Μιλήσατε για την υπόθεση Siemens. Και πρέπει να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ υπάρχει ένα αόρατο χέρι που όλο το προηγούμενο διάστημα παρεμβαίνει ώστε να κολλησιεργεί
Μια δίκη την οποία την περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ, πολλά χρόνια και την περιμένει και ο ελληνικός λαός. Και για κάποιο περίεργο τρόπο και περίεργο λόγο, ξαφνικά, ενώ κατά τα άλλα έχουν φοβερές δυνατότητες, εκεί δεν είχε δυνατότητα να μπορέσουν να μεταφράσουν. Και αναβλήθηκε μια δίκη και με δικές μας προσπάθειες συντονισμένες η δίκη αυτή δεν πήγε στις καλένδες, ξεκινάει 24 Φλεβάρι το 2017, τώρα δηλαδή, στους κατηγορούμενους, στο εδόλιο των κατηγορουμένων θα κάτσουν 67 στελέχη, δεν θα κάτσει ένας, ο κ. Χριστοφοράκος. Και δεν θα κάτσει ο κ. Χριστοφοράκος, διότι κάποιες κυβερνήσεις που ήταν και φίλος, κολλητός, είχαν φροντίσει να φύγει από τη χώρα. Όπως επίσης και κάποιος άλλος, κ. Καραβέλας, επί υπουργίας της κ. Μπακογιάννη. Αν είχε αυτό συμβεί στα δικά μας, στις δικές μας μέρες, θα μας είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια. Κ. Χριστοφοράκος δεν θα κάτσει στο τέλος του κατηγορουμένου. Η ελληνική δικαιοσύνη, επί δικών μας ημερών, τον Ιούλιο, εξέδωσε νέο ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Χριστοφοράκο. Εγώ προσωπικά στην πρώτη μου συνάντηση, αλλά και κατ' επανάληψη στην καγκελάριο Μέρκελ, έχω θέσει το θέμα της έκδοσης του κύριου Χριστοφοράκου για να γίνει δίκαιη δίκη εδώ, στην Ελλάδα. Να αποδώσει η ελληνική δικαιοσύνη τις ευθύνες και να μας πει τι γνωρίζει για τον χρηματισμό κομμάτων και πολιτικών προσώπων. Και θέλω να αναρωτηθώ, να θέσω το θέμα δημόσια. Γνωρίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σε λίγες μέρες στην καγκελαρία για να συναντήσει την κυρία Μέρκελ. Θα θέσει αυτό το θέμα. Θα ζητήσει να έρθει στην Ελλάδα ο κ. Χριστοφοράκος να εκδοθεί για να δώσει στη δημοσιότητα όλα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Αυτό θα πει κοινό μέτωπο των πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να κυθεί άπλετο φως στις υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα. Αναφερθήκατε στα ζητήματα του πόθεν έσχες. Κύριε Θοδωράκη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση έχει λιδωρηθεί όσο καμία άλλη, παρά το γεγονός ότι, όπως εξήγησα πριν, έχουμε κάνει συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις για τη διαφάνεια στο θέμα του πόθεν έσχες, για θέματα που, όπως αποδείχθηκε, είχαν από την εννιαμελή επιτροπή που δεν απαρτίζεται για πρώτη φορά από κοινοβουλευτικούς σε ό,τι αφορά την πλειοψηφία της, δεν είχαν καμία ουσία. Παρόλα αυτά, θυμάμαι, επί μέρες ολόκληρες, μέσα ενημέρωσης, πρωτοσέλιδα, πηχαίοι τίτλοι, πρώτες ειδήσεις, το θέμα του Φλαμπουράρη. Ποιο ήταν το μεγάλο έγκλημα του Φλαμπουράρη? Ότι πριν γίνει βουλευτής και ασχοληθεί με την πολιτική, δεν ήταν κρατικοδίαιτος, αλλά είχε μια επιχείρηση στον ιδιωτικό τομέα. Και το μέγα έγκλημα που ψάχναν να βρουν τότε ήταν αν είχε προλάβει αμέσως, μόλις είχε γίνει βουλευτής ή λίγο αργότερα, να δηλώσει τα οποία δήλωσε. Ο άνθρωπος δεν είχε τίποτα να κρύψει. Αυτό το μεγά έγκλημα. Τώρα, αν ζητείτε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δώσει το σύνολο του πόθεν έσχες του, γίνεται θέμα ότι υπάρχει κυτρινισμός, ότι ασχολούμαστε με θέματα και ρίχνουμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Κρίνετε εσείς, δύο μέτρα και δύο σταθμά, από τα ίδια έντυπα, τα ίδια μέσα ενημέρωσης. Εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο όμως έχει ουσία τώρα, διότι ο ελληνικός λαός προφανώς και γνωρίζει και καταλαβαίνει. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Θεοδωράκη, με το πόθεν έσχες είναι ότι μπορεί στο τέλος της ημέρας να γνωρίζουμε το έσχες, αλλά δεν γνωρίζουμε το πόθεν. Το πόθεν είναι το μεγάλο ζήτημα. Ναι, συμφωνούμε, δεν λέω, δεν αντιδικούμε. Και άρα το μεγάλο ζήτημα, κατά την άποψή μου, είναι και ένα κρίσιμο θέμα διαφάνειας για την πολιτική ζωή του τόπου. Το μεγάλο ζήτημα είναι να μπορεί κανείς να ελέγχεται
Ιδίως όταν δημόσιο πρόσωπο είναι υπόχρεος ελέγχου, δεν είναι κυτρινισμός, δεν είναι προσωπικά δεδομένα, και να δηλώνει ανοιχτά και δημόσια και το έσχες, αλλά κυρίως το πόθεν, το οποίο όσες επιτροπές και να στήσουμε και όσους μη κοινοβουλευτικούς και να βάλουμε, δεν είναι εύκολο και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά να το εντοπίσουμε. Θέσατε το ζήτημα των εντύπων. Και θέλω πραγματικά να σας απαντήσω, γιατί ήταν ο μόνος ο οποίος όταν είχα έρθει πριν ένα μήνα στη Βουλή και είπα θέλουμε τη συνένεση, την πλατεία συνένεση των κομμάτων προκειμένου να υπάρξει ρύθμιση για να διασωθεί μια ιστορική, ένα ιστορικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης με κατήγγειλε και είπε ότι δεν μπορούμε να δίνουμε δημόσιο χρήμα σε οργανισμούς, ενώ ο Κύρικας ήταν καλό να παίρνει θαλασσοδάνεια, αλλά εκεί ήταν δημόσιο χρήμα. Η κυρία Γεννηματά δεν κατάλαβε τι έγινε. Ήρθε μετά από 15 μέρες, εσείς ήταν ο μόνος που είπατε ναι. Ήρθε μετά από 15 μέρες και μας πρότεινε μια διακομματική επιτροπή, η οποία λέει να εξετάσει, ξέρετε το ανέκδοτο με τον Βαμβακούλα που λέει να φτιάξουμε μια επιτροπή τριμελή από 5 άτομα. Λοιπόν, τι να την κάνουμε την επιτροπή διακομματική. Ο χρόνος κύλησε, υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου πια, η οποία είναι αμετάκλητη, και τώρα θα κληθεί το κοινοβούλιο να πάει κόντρα στην απόφαση δικαιοσύνης, όταν τόσα πολλά έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με το πώς οι πολιτικοί αποφασίζουν κόντρα στους νόμους να δίνουν δάνεια και δανειοδοτήσεις στα μέσα ενημέρωσης. Δυστυχώς, και το λέω αυτό εν πλήρη συνειδήση, διότι σε τελική ανάλυση, αν το έλεγα καμιά άλλη εφημερίδα που ήταν φιλική στο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγανε κάποιοι ότι το κάνω επειδή θέλω να βοηθήσω. Να έχω, ας πούμε, ευνοϊκή μεταχείριση από τα ΜΜΕ. Δυστυχώς, εδώ δεν υπάρχουν μονάχα οι τεράστιες ευθύνες της ιδιοκτησίας. Υπάρχουν και οι τεράστιες ευθύνες ενός πολιτικού συστήματος, το οποίο είναι υποκριτικό και δίνει κροκοδίλια δάκρυα. Χύνει κροκοδίλια δάκρυα. Και η θέση εργασίας για μένα είναι σε κάθε επιχείρηση, όχι μόνο σε αυτή, το πιο μεγάλο αγαθό για τους ανθρώπους που δουλεύουν και κινδυνεύουν να τις χάσουν, και πράγματι εδώ έχουμε μια υπόθεση η οποία πραγματικά είναι στενάχωρη. Θέλω να κλείσω κάνοντας μια γενικότερη αναφορά. Τα αποτελέσματα που έχουμε από την καταπολέμηση της διαφθοράς και της σε ό,τι αφορά και τα βεβαιωμένα και τις εισπράξεις είναι εντυπωσιακά, θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Αν έχουμε καταφέρει σήμερα να έχουμε ξεφύγει σε μεγάλο βαθμό από την ζώνη του πυρός, αν έχουμε καταφέρει να μην είμαστε στη φάκα, αν έχουμε καταφέρει να μην είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και εν ώψη της κρίσιμης διαπραγμάτευσης, αυτό οφείλεται στο γεγονός, κανείς δεν το περίμενε, ότι κλείσαμε το 2016 με ανάπτυξη ενώ όλοι περιμέναν ύφεση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και ότι ενώ μας βάζαν διαρκώς εμπόδια και πέρυσι το εμπόδιο του κόφτη, θεωρώντας και μάλιστα η αντιπολίτευση αξιωματική ότι σίγουρα θα ενεργοποιηθεί, όχι μόνο δεν ενεργοποιήθηκε ο κόφτης, αλλά ενεργοποιήθηκε ο δότης. Και δώσαμε και στις συντάξεις. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται, ήταν ο στόχος 0,5% για πλεόνασμα και ξεπεράσαμε το 2%. Γι' αυτό σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους στην Ευρώπη, αυτά τα οποία μας ζητάνε είναι θέατρο του παραλόγου. Και τα λένε αυτοί, δεν τα λέμε εμείς. Διαβάστε το γερμανικό τύπο. Πώς το καταφέραμε αυτό? Το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό και εξαιτίας του γεγονότος ότι τελείωσε σε αυτόν τον τόπο το μεγάλο φαγοπότι. Ότι καταφέραμε και βεβαιώσαμε χρήματα από τη φοροδιαφυγή, από το λαθρεμπόριο. Ότι καταφέραμε και είχαμε εισπράξεις. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πιστώσετε στην κυβέρνηση, ακόμα και όσοι διαφωνείτε κάθετα με τις πολιτικές μας, με τις απόψεις μας, με τις δράσεις μας. Και πρέπει στο ζήτημα αυτό να πω ότι έχει μέλλον αυτή η ιστορία. Για πρώτη φορά κάθισαν στο κισέ της εφορίας κάποιοι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν συνηθίσει να μην περνάνε καν από την εφορία.
Για πρώτη φορά βεβαιώθηκαν οφειλές. Για πρώτη φορά πήραμε χρήματα από αυτούς που ποτέ δεν είχαν ακουμπήσει προηγούμενες κυβερνήσεις, από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Και σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία μας για την εθελοντική αποκάλυψη, η συνεργασία με τις φορολογικές αρχές ξένων κρατών, σε συνδυασμό με την ασφιχτική πίεση που ασκούν οι ελεκτικές υπηρεσίες και οι ιδιοκτικές αρχές στους μεγαλόσχημους και καθέξιν φοροφυγάδες, αποδίδει καρπούς. Μέχρι τις αρχές του μήνα έχουν υποβληθεί περίπου 13.000 δηλώσεις στα πλαίσια του νόμου για εθελοντική αποκάλυψη, όταν κάποιοι θεωρούσαν ότι με αυτούς τους υψηλούς συντελεστές δεν θα έρθει κανένας να δηλώσει. Θέλω λοιπόν να πω και κλείνοντας ότι το μεγάλο φαγοπότι σταμάτησε στη χώρα, σταμάτησε η μεγάλη κλοπή. Για πρώτη φορά ζητήσαμε και κάθισαν στον κισέ του Ταμείου να πληρώσουν αυτοί που δεν πλήρωναν. Αυτό μας έχει οδηγήσει τη δυνατότητα να μπορούμε να ξεφύγουμε από τις παγίδες που μας στείνουν, διότι είναι βέβαιο ότι δεν τους αρέσει και πάρα πολύ ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση, αλλά θα τα καταφέρουμε. Θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια.